Βαρύ πέπλο το σκοτάδι σκεπάζει την πόλη. Αν και έχει πανσέλινο, είναι ένα ξεχωριστό βράδυ. Είναι η πανσέλινος του 7ου μήνα του κινεζικού ημερολογίου. Αυτό το βράδυ όλα μπορούν να συμβούν. Βρε παιδιά, το τερματίσατε, δεν είπαμε έτσι. Για το μήνα των φαντασμάτων είπαμε, δεν είπαμε να γυρίσουμε ταινία θρίλερ. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και αυτή τη φορά στην όμορφη παρέα μας. Είναι ο 7ος μήνας του ελληνιακού ημερολογίου, έτσι ακριβώς όπως μετρούν οι Κινέζοι. Και εσείς μπορεί να γελάτε, αλλά αυτός ο μήνας είναι ιδιαίτερα φοβιστικός για όλους τους Κινέζους σε ολόκληρο τον κόσμο, αφού αυτό τον μήνα τα φαντάσματα των προγόνων έρχονται στη γη και διεκδικούν τα πάντα από εσάς. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προσφέρουμε θυσίες, θα πρέπει να προσφέρουμε τα αγαπημένα τους φαγητά ή αντικείμενα, τα αγαπημένα τους γλυκίσματα για να τα εξευμενήσουμε και να μπορέσουμε έτσι να περάσουμε υπέροχα την υπόλοιπη χρονιά μας. Τι να πω κι εγώ που φεύγοντας το πρωί από το σπίτι για δουλειές, είδα όλο το κέρασμα που είχε απλωμένο ο γείτονας δίπλα από το σπίτι μου. Και στην αρχή πίστεψα ότι με αγαπάει πάρα πολύ και ήθελε να με κεράσει. Αλλά τελικά δεν ήταν για μένα, αλλά για τον παππού του, τη γιαγιά του, τον προπαππού του και την προγιαγιά του. Και από αυτά τα κεράσματα δεν τρώει κανείς. Τουλάχιστον ζωντανός. Σε ολόκληρη την πόλη της Σιγκαπούρης, αλλά και σε ολόκληρο τον κινέζικο κόσμο, αυτό το μήνα, όπου και αν βρεθείτε, υπάρχουν πάντα μικρά θυσιαστήρια, μικρά τραπέζια, όπου εκεί προσφέρονται, αλλά υπάρχουν και κάδοι στους οποίους καίγονται τα λεφτά, τα νομίσματα της κολάσεως, αλλά και τα αγαπημένα χάρτινα αντικείμενα που πλέον θα γίνουν προσφορά για τους προγόνους. Δεν θα πω περισσότερα για το τι είναι ο μήνας των φαντασμάτων, γιατί είχαμε μιλήσει και πέρυσι και το βίντεο μπορείτε να το αναζητήσετε. Αλλά θα μείνουμε φέτος στην έννοια της προσφοράς. Γιατί ο μήνας των φαντασμάτων στηρίζεται στην έννοια της προσφοράς για να εξευμενήσουμε τους θεούς και τους νεκρούς προγόνους. Η έννοια της προσφοράς για μας τους χριστιανούς είναι διαφορετική, αφού εμείς θέλουμε να προσφέρουμε αγάπη και θυσιάζουμε κάτι από το υστέρημά μας για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που είναι η εικόνα του Θεού, αλλά και να προσφέρουμε αγάπη προς τον ίδιο μας το Θεό ζητώντας Του το έλεος. Αυτοί προσπαθούν να τους εξευμενήσουν ώστε να τους φερθεί καλά ο Θεός και κυρίως οι πρόγονοι, αφού η προγονολατρεία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στα μέρη αυτά. Γι' αυτό το λόγο η έννοια της προσφοράς έχει μια διαφορετική διάσταση στα μέρη μας. Είναι δούνε και λαβήν. Θα σου δώσω, θα σου προσφέρω για να μου ανταποδώσεις κι εσύ αυτό που ζητώ, αυτό που περιμένω. Αυτό είναι και ένα πρόβλημα για όλους εμάς τους χριστιανούς όταν ερχόμαστε στα μέρη αυτά τα ασιατικά και προσπαθούμε να τους δείξουμε με τις πράξεις μας ότι θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Η έννοια της φιλανθρωπίας δεν είναι τόσο απλή, αφού εμείς πιστεύουμε ότι η φιλανθρωπία είναι αυτό που ήδη ακριβώς σας είπα και νωρίτερα. Θυσιάζουμε κάτι από το υστέρημά μας και προσφέρουμε σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Για αυτούς όμως η αποδοχή της βοήθειας από εμάς συνεπάγεται με το ερώτημα «Και εσύ τι περιμένεις από εμάς?». Γιατί μέσω των ανατολικών θρησκειών, μέσω την πίστη τους προς τους προγόνους, η έννοια της φιλανθρωπίας και της προσφοράς έχει ακριβώς αυτή τη σημασία που είπαμε και πριν από λίγο. Ότι θα πρέπει και αυτοί να ανταποδώσουν κάτι για αυτό που εμείς προσφέραμε.
Προσφορές λοιπόν με χάρτινα αγαπημένα αντικείμενα, γιατί φυσικά δεν θα κάψουν αληθινά χρήματα ή δεν θα κάψουν το ακριβό ρολόι του παππού ή την ακριβή γκαρνταρόπα της γιαγιάς, αλλά σε χάρτινα αντικείμενα και με τα νομίσματα της κολάσεως, όπως τα αναφέρουν, θα προσφέρουν θυσίες. Και έτσι όλη η πόλη κάθε βράδυ σχεδόν τσικνίζει αυτό το μήνα, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη τσικνίζει, αφού οι μυρωδιές από το καμένο χαρτί μυρίζουν παντού στην ατμόσφαιρα. Δεν είναι σωστό να παραπονιέσαι επειδή πρέπει να προσφέρεις κάτι για τους προγόνους σου. Τι να πει και αυτός ο οποίος έχει μεγάλο σόι. Να είστε όλοι καλά. Ένας μήνας είναι και θα περάσει, όπως κάθε χρόνο. Εξάλλου, τα φαντάσματα είναι για τους Κινέζους. Εμείς δεν μιλάμε κινέζικα, οπότε και να έρθουν δεν θα τα καταλάβουμε. Να είστε όλοι καλά. Η Παναγιά Ντάμα. Ξέρω, εσείς δεν πιστεύετε στα φαντάσματα και γελάτε με αυτά, αλλά τι έχετε να πείτε για το αναψυκτικό που περπατάει μόνο του?